Κύριε Γύρη, καλησπέρα. Θα ήθελα να ενημερώσω και να μας ενημερώσει το Δημοτικό Συμβούλιο για κάποιες ενέργειες που έχουν γίνει την παραμονή των εκλογών καθώς και το Μεγάλο Σάββατο στην περιοχή μεταξύ Παλουκίου και Αγίας Μαρίνας για χρηματολογικές εργασίες εκτεταμένης έκτασης σε μια παρακείμενη ιδιοκτησία όπου έχουν φτάσει μέχρι τον Αγιαλό, μέχρι και το κύμα. Θέλω να μας πείτε εάν γνωρίζει το Δημοτικό Συμβούλιο, ο Δήμαρχος, δεν ξέρω αν αυτές οι ενέργειες είναι νόμιμες, αν πρόκειται για δημοτική, δημόσια ή δασική περιουσία, γιατί πολλοί πολίτες αναφέρονται σε εμάς για αυτό το θέμα και στον Περιβαλλοντικό Σύλλογο, που είναι στην ευρύτερη περιοχή και ασχολείται με τα θέματα περιβάλλοντος. Θέλω να το θέσω υπόψη, να το έχουμε όλοι υπόψη και αν υπάρχει κάποια γνώμη, υπάρχει ενημέρωση. Και μπορούμε να μάθουμε κι εμείς κάτι, θα περιμένουμε με. Ναι, να ρωτήσω εγώ τώρα. Πού είναι αυτό που είπατε, μεταξύ Παλουκίου και Αγίας Μαρίνας. Έχουμε πάει, γιατί έχουμε κάνει επίσκεψη. Έχετε ιδέα, δεν έχετε πάει εκεί. Περιβαλλοντικό σύλλογο. Και δύο πολυβολία από Ελλανούς. Τα έχουν καταστρέψει τελείως. Αγαπητέ, τι διάρκωση τα είδες αυτά. Τα είδες αυτά. Τα είδες αυτά. Τα είδες αυτά. Ορίστε και τα είδες αυτά. Θέλω να καταλήγω να καταλήγω να καταλήγω σε αυτό. Θα είχε πάρει με εμάς. Είναι ένα θέμα που αφορά το δημόσιο συμφέρον. Εάν θεωρείτε
ψάχνει πρόσωπος του πολιτικού φορέα. Ότι πρέπει να ασχολείται το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο, προβλέπει ο Κατολικός, ο Κατολικός και η Δημοκρασία, ότι με την υπογραφή των φοιτητών μπορεί το θέμα το δημοσιογραφικά να συναντηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο και να ληφθούν και αποφάσεις. Πρέπει να το κάνει. Να βοηθήσει. Βεβαίως. Μπήκε ένα θέμα. Ερευνητικά. Λέω το εξής. Αφού έτσι κι αλλιώς θα κάνουμε άμεσα Δημοτικό Συμβούλιο, στο Δημοτικό Συμβούλιο να γίνει ενημέρωση των μελών. Μπορούν πραγματικά να αποτρέψουν